Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιεί φάρμακα που λειτουργούν είτε σταματώντας είτε επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Μπορούν να χορηγηθούν στη φλέβα ή να ληφθούν από το στόμα ως χάπια ή κάψουλες. Ο τύπος των φαρμάκων που λαμβάνετε εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου σας, τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου σας και αν έχετε άλλες ιατρικές παθήσεις. Μπορεί να λάβετε ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο ή συνδυασμό φαρμάκων μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά κάθε 2 με 3 εβδομάδες, ανάλογα με το χημειοθεραπευτικό σχήμα που θα επιλέξει ο θεράπων ιατρός. Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου του μαστού που έχετε, η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει το μέγεθος του όγκου πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό ονομάζεται νεοεπικουρική χημειοθεραπεία. Να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα που μπορεί να έχουν παραμείνει στο σώμα μετά από χειρουργική επέμβαση. Αυτό ονομάζεται επικουρική χημειοθεραπεία. Να θέσει υπό έλεγχο την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων εάν αυτά έχουν εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Να απαλύνει τυχόν συμπτώματα εάν ο όγκος, για παράδειγμα, προκαλεί πόνο ή πίεση. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει διαφορετικούς τύπους χημειοθεραπείας βάσει του σταδίου του καρκίνου, της γενικής υγείας σας, για παράδειγμα, εάν έχετε άλλες καταστάσεις όπως καρδιακές παθήσεις ή διαβήτη, και αν είχατε λάβει χημειοθεραπεία στο παρελθόν. Μπορεί να λάβετε χημειοθεραπεία στο σπίτι, στο γραφείο ενός γιατρού, σε μια κλινική ή σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ο γιατρός σας θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για να προετοιμαστείτε για τις χημειοθεραπείες σας. Συχνά πρέπει να έχετε μία περίοδο ανάπαυσης μετά από κάθε φορά που λαμβάνετε χημειοθεραπεία, για να έχετε χρόνο να ανακάμψετε από τις επιδράσεις των φαρμάκων. Όταν η χημειοθεραπεία χορηγείται σε φλέβα, μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες. Εάν η χημειοθεραπεία χορηγείται ως δισκία, μπορείτε συνήθως να πάρετε το φάρμακο στο σπίτι. Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας εξαρτώνται από τον τύπο του φαρμάκου ή των φαρμάκων που λαμβάνετε, τις ατομικές σας περιστάσεις και το πρόγραμμα θεραπείας. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με πρόσθετα φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση τυχόν παρενεργειών. Η χημειοθεραπεία είναι μια αγχωτική και τραυματική εμπειρία. Μπορεί να αισθάνεστε άγχος επειδή δεν γνωρίζετε εάν η θεραπεία θα είναι επιτυχής. Μιλήστε στη θεραπευτική σας ομάδα εάν πιέζεστε συναισθηματικά ή σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η συζήτηση με άλλα άτομα σε παρόμοια κατάσταση, όπως σε μια ομάδα υποστήριξης για τον καρκίνο, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μειώσει το αίσθημα απομόνωσης και άγχους. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα βίντεο για τα ακόλουθα θέματα.